Είναι προσβλητικό αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή να θέλουμε να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και με 120 βουλευτές. Με την ψήφο σας όμως. 120 βουλευτές. Η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη, δηλαδή 6 συνεχόμενες ψηφοφορίες μέχρι να καταλήξει και άμα είναι και η εκλογή από, από το λαό. Ήταν μια πρόταση πολύ συγκροτημένη και η οποία ήταν και πρόταση, κύριε Παπαδάκη, το 2014 της Νέας Δημοκρατίας με υπογραφή Σαμαρά και Μητσοτάκη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι μια πρόταση η οποία λύνει το θέμα αυτό, αφού πρέπει να συμφωνήσει όλοι ότι δεν πρέπει να εμπλέκεται η εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ρίγας πρόσωπο. Καλά, μην βάλετε. Το έχουμε πει, δεν είναι κάτι τυχαίο. Ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας πρόεδρος ο οποίος έχει επιτελέσει το θεσμικό του ρόλο με εξαιρετικό τρόπο. Ο κύριος Ρίγας, αν μου λέει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αυτή τη στιγμή. Δεν θα υπήρχε κάποιος άλλος λόγος αυτή τη στιγμή να. Κύριε Καταγιώτη, το πρόβλημα είναι στην Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν είναι δύσκολη, γιατί είσαστε στην κυβερνόσα πλειοψηφία. Μισό λεπτό. Θέλω και από εσάς. Δεν έχουν τολμήσει πολλοί να βγουν ανοιχτά και να πούν αυτόν θέλω. Εγώ θα σας πω ότι πρώτον, αυτό που αποφασίστηκε από την προηγούμενη Βουλή και γίνεται πράξη τώρα, είναι να μην εργαλειοποιείται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Το είδαμε δύο φορές. Το είδαμε το 2009. Το είδαμε το 2014 και το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποίησαν την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Εμείς τι λέμε τώρα. Όνομα. Εμείς τι λέμε τώρα. Εμείς λέμε ότι θα γίνουν τρεις διαδοχικές προσπάθειες για πρόεδρο με 151 μπορεί να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας και αυτό τι σημαίνει ότι μπορεί να είναι αυτός που θεωρείται καταλληλότερος από τον. Ποιος είναι ο καταλληλότερος κατά την άποψή σας? Λέω και πάλι. Σας λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ ετοιμαζόμαστε να ακούσουμε όνομα. Σας λέω και πάλι ότι το σημαντικό είναι να είναι ο καταλληλότερος και θα πρέπει. Ποιος είναι ο καταλληλότερος κατά την άποψή σας? Αυτή τη στιγμή, για μένα, ο κατάλληλος θα ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει στην πράξη. Έχει αποδείξει στην πράξη τη συνένεση. Τη συνένεση. Και την έχει αποδείξει δημιουργώντας μια κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ. Με ΠΑΣΟΚ. Γιατί ΕΠΙΜΑΡ θα πω. Και έχει εφαρμόσει. Αν είναι λοιπόν επίσημη πρόταση τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, είναι προσωπική. Είναι μόνο κόμματά τη. Είναι προφανέ. 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 Φυσικά και το θεωρώ. Και γι' αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται αυτό. Ήταν έμπνευσή του να του ρωτήσουμε. Μεγάλη είδηση. Άρα λοιπόν. Εσείς θεωρείτε ότι ο καταλληλότερος είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο κύριος Ρήγας λέει ο Προκόπης Παυλόπουλος. Όχι, δεν χρειάζεται να συνονοηθούν. Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί και με κάτω από 150, έχει 158 βεβαίως, να εκλέξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα η προτάση των άλλων. Με... Το κίνημα αλλαγής στον ΠΑΣΟΚ είχε συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά. Τι, και απέδειξε τότε τη συνένεση. Καλά, εγώ, μαζί με τη Δημάρ. Τον κύριο Κατσανιώτη. Όχι, και εσείς. Λοιπόν, εγώ σας είπα. Πολιτικό. Θα πάμε και σε άλλο αριστερά, σας είπα. Τέλος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Βέβαια, η συγκατήτηση έχει ωφελεί στη χώρα. Αυτό είπα. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και μετά θα μιλήσουμε και λιγάκι για το μεγάλο θέμα. Μεταναστευτικό προσφυγικό.